Ανασχηματισμός της κυβέρνησης, πώς διαμορφώνεται το κυβερνητικό σχήμα. Απολογισμό μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές κάνει το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, τη λέει ο καθηγητής του Δημοκρίτιου Γιώργος Κοράκης για την επόμενη ημέρα. Σχετικά καλή η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Ορεστιάδας σήμερα, τι δηλώνουν οι παραγωγοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη, 31 Αυγούστου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Αλλαγές υπάρχουν πλέον στην κυβέρνηση, καθώς το πρωί ανακοινώθηκε ο αναμενόμενος ανασχηματισμός. Η νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε το πρωί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Υπάρχουν χαρακτηριστικές αλλαγές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν αυτές στα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού. Εκτός κυβέρνησης βρίσκονται πλέον οι πρώην Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Ενώ μετακινήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Καρβαλιάς με τον Υφυπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή να απομακρύνεται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ανακοίνωσε το νέο κυβερνητικό σχήμα. Στην ανακοίνωση των νέων υπουργών περιλαμβάνονταν το όνομα του πρώην Ναυάρχου Ευάγγελο Αποστολάκη στη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, ο κ. Αποστολάκης σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Open είπε ότι δεν μπορεί να αναλάβει τη θέση καθώς δεν υπάρχει διακομματική συνένεση. Του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συντελούνται οι ακόλουθες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις οποίες και θα σας διαβάσω. Συνίσταται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τις αρμοδιότητες του έως σήμερα Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Τη θέση του Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Πλεύρης. Τη θέση της Αναπληρωτού Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει η κυρία Σιμίνα Γκάγκα. Τη θέση του Υπουργού Τουρισμού αναλαμβάνει ο Βασίλης Κικίλιας. Τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό, αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμοδίου για την αλληλευτική πολιτική, αναλαμβάνει ο Σίμος Κεδίκογλου. Τη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, αρμοδίου για θέματα μεταφορών, αναλαμβάνει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Συνίσταται θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με αρμοδιότητα τις υποδομές. Τη θέση αναλαμβάνει ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας Γιώργος Καραγιάννης. Η θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμοδίου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καταργείται. Το Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση θα συνεδριάσει την Πέμπτη. Τις κυβερνητικές αλλαγές σχολίασαν επικριτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έναν απολογισμό μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν στη χώρα μας κάνει το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο επίκουρος καθηγητής δασολογίας Γιώργος Κοράκης μιλάει για τις δυσάρεστες επιπτώσεις τέτοιων ακραίων φαινομένων στο περιβάλλον και στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η επόμενη ημέρα. Με ένα δελτίο τύπου, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης κάνει έναν απολογισμό για τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές και τα αίτια τους. Κάνει δε τις προτάσεις για την επόμενη ημέρα και τη διαχείριση αυτής της αρνητικής κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Όντως βρέθηκα τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην περιοχή που επλήγει ίσως από τη σημαντικότερη φωτιά των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Πραγματικά, αν πάει κάποιος εκεί, θα καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής και της οικολογικής καταστροφής στο περιβάλλον, αλλά και της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής που συνέβη στα πυρόπληκτα χωριά. Περίπου 18 ή 19 οικισμοί, αν θυμάμαι καλά, σκάηκαν σχεδόν ολοσχερώς οι αγροτικές και δασικές εκτάσεις τους. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι κάποια στιγμή, κατά την άποψη των ειδικών, των δασολόγων, οι οποίοι ασχολούνται επιστημονικά με το θέμα των δασικών πυρκαγιών, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της δασοπυρόσβεσης στη χώρα μας. Το δάσος είναι ένας φυσικός πόρος, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, δίνει πλούτο και ποιότητα ζωής στην ανθρώπινη κοινωνία και πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά, κάνοντας διαχείριση πριν την πυρκαγιά, μια ολοκληρωμένη διαχείριση, η οποία πέρα από τα δασικά προϊόντα που μας δίνει και τα άειλα και τα υλικά προϊόντα που μας δίνει και τις υπηρεσίες που μας προσφέρει, φροντίζει να προβλέπει τις καταστροφές και να μειώνει τις επιπτώσεις τους, όπως είναι αυτές οι πυρκαγιές, όπως είναι επιδημίες εντόμων, όπως είναι ασθένειες. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε
τις επιδημίες των φυλοφάγων εντόμων στα δάση, τα τεχνητά αναρρωσωμένα δάση της Βόρειας Ελλάδας, έτσι, με κυριότερο το ΣΕΙΞΟΥ. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να υπάρχει σχεδιασμός και διαχείριση. Αυτή η διαχείριση, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, έχει ατονίσει σταδιακά ή και εγκαταλειφθεί εντελώς, λόγω έλλειψης πιστώσεων και υποστελέχωσης της δασικής υπηρεσίας. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, να ξεκινάει μια πυρκαγιά και να καίει 9 μέρες, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης, γιατί δεν υπάρχει διαχείριση που θα μας βοηθήσει να την περιορίσουμε συντονισμένα και με το σωστό τρόπο. Και καταλήγουμε σε αυτά τα φαινόμενα λοιπόν. Η άποψη δικιά μας είναι ότι το φυσικό περιβάλλον δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός, η βιοποικιλότητα, η φύση, η χλωρίδα και η πανίδα, αλλά πάντα πρέπει να το διαχειριζόμαστε έχοντας στο μυαλό μας, έχοντας τα σχέδιά μας, την ανθρώπινη κοινωνία, την ανθρώπινη ωφέλεια από αυτό. Αυτός ο εθνικός πλούτος που καταστράφηκε, που συμπαρασύρει μαζί του ήδη χλωρίδας, πανίδας κτλ., είναι ένας προπομπός της δύσκολης κλιματικής κρίσης που θα βιώνουμε τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση, όσο ασαφής και αν είναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να το περιορίσουμε κάνοντας τις σωστές κινήσεις από πλευρά διαχείρισης, όπως είπα και πριν. Εξαρτάται από εμάς αν θα βιώσουμε έντονα ή λιγότερο έντονα τις συνθήκες μιας ενδεχόμενης κλιματικής κρίσης. Όπως είναι, για παράδειγμα, τώρα, ας πούμε, οι καύσονες με τις πυρκαγιές που μπορεί να φέρουν ή οι πλημμύρες. Για παράδειγμα, τώρα, αν γίνουν εγκαίρως και σωστά τα ενδεικνυόμενα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, θα προλάβουμε ας πούμε, αυτές τις επιπτώσεις και στη Βόρεια Εύβοια και αλλού. Οπότε πρέπει να έχουμε μια διαχείριση που να λάβει υπόψη της ακόμα και το σενάριο της κλιματικής αλλαγής, όποιο και αν είναι αυτό. Ο κύριος Χωράκης μίλησε για τη διάρθρωση της δασικής υπηρεσίας που, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, ήταν ανεπιτυχής. Είναι σαν να μην υπάρχει, ας πούμε, στην πρόληψη και στην καταστολή των πυρκαγιών. Στην πρόληψη, λόγω έλλειψης κονδυλίων διαχείρισης του δάσους με σκοπό την προστασία του, και στην καταστολή, βέβαια, δεν έχει καμία συμμετοχή από το 1998. Τώρα, η άποψή μας είναι, και δεν είναι προσωπική άποψη αυτή, η άποψη που μας λέει η στατιστική, που μας λένε τα δεδομένα, τα αριθμητικά δεδομένα, είναι ότι αυτή η μεταφορά της πυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική υπηρεσία ήταν πλήρως αποτυχημένη. Τα τελευταία 21 χρόνια που έχουμε τη δασοπυρόσβεση από την πυροσβεστική υπηρεσία, μετράμε περίπου 20 εκατομμύρια καμένα στρέμματα δασικής δάσους και δασικών εκτάσεων. Μετράμε χιλιάδες σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και περιουσιακά στοιχεία απαθρακωμένα. Και το κυριότερο, μετράμε 223 νεκρούς συμπατριώτες μας. Έτσι, 223 ζωές έχουν χαθεί. Πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα από το 1998 και πριν. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ να θυμηθούμε ανθρώπινα θύματα. Αυτά που σας λέω είναι επίσημα στοιχεία, τα οποία είναι πράγματα τα οποία συνέβησαν από το 1998 και μετά. Οι εκτάσεις των πυρκαγιών, οι ζημιές που γίνονται, όλα αυτά οφείλονται σε αυτό το πράγμα, στην έλλειψη συντονισμού, η οποία πραγματικά μας κάνει ανίκανους να αντιμετωπίσουμε και την πιο απλή φωτιά. Την άποψη των δασολόγων για την επόμενη ημέρα όσον αφορά τα καμένα δάση εξέφρασε ο κύριος Κοράκης. Σαφώς δεν είμαστε αντίθετοι στις αναδασώσεις. Οι αναδασώσεις έχουν γίνει πολλές και επιτυχημένες για πολλές δεκαετίες στη χώρα μας και το βλέπουμε αυτό. Απλά τι γίνεται, όταν έχουμε ένα καμένο οικοσύστημα, ένα μεσογειακό οικοσύστημα καμένο, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να περιμένουμε τα πρώτα χρόνια να αναγεννηθεί και να αναβλαστήσει μόνο του το δάσος, και μόνο σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, γιατί δεν έχουμε την ηλικία των δέντρων που δεν είναι κατάλληλη για να μας δώσει την επόμενη γενιά, είτε γιατί υπάρχουν διάφοροι άλλοι περιοριστικοί παράγοντες, τότε θα επέμβουμε τεχνητά και θα φυτέψουμε τα κατάλληλα είδη. Και όταν λέω τα κατάλληλα είδη, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, τα κατάλληλα είδη προέρχονται από την τοπική χλωρίδα, είναι ηθαγενή είδη. Ποτέ, μα ποτέ στη φύση, στο οικοσύστημα δεν χρησιμοποιούμε ξενικά είδη. Και αυτό σας το λέω γιατί ακούστηκαν διάφορες φήμες, να το πω, διάφορες προτάσεις, έτσι, σαν πυροτεχνήματα τα ακούσαμε εμείς, όπου μιλάγανε για ξενικά είδη, υβρίδια κλπ. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, καμία θέση στην διαχείριση των οικοσυστημάτων. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες κατά 80-90% θα αναβλαστήσουν και θα αναδασωθούν μόνες τους, και εμείς θα επέμβουμε όπου πρέπει, όπου υπάρχει κενό, για να συμπληρώσουμε
πάντα με προσαρμοσμένα είδη αυτοφυούς προέλευσης. Καταλήγοντας, ο κ. Κοράκης τόνισε ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Αυτό το διαπιστώνουμε ως έλλειμμα εμείς στην κοινωνία σήμερα. Δηλαδή, το να υπάρχει μια φωτιά και να κοιτάει ο κόσμος σαν να είναι θέαμα και να βγάζει selfie, ας πούμε, πραγματικά μας πονάει πάρα πολύ. Γιατί ίσως στις παλιότερες εποχές υπήρχε μια πιο οργανωμένη ευαισθητοποίηση απέναντι σε θέματα δάσους, φυσικών καταστροφών κλπ. Δηλαδή, λίγο πολύ όλοι θυμόμαστε έτσι, στα αναγνωστικά να κάνουν έτσι μια, έχω το χρόνο, μια μικρή αναδρομή. Διάφορα κείμενα τα οποία στο σχολείο μας προετοιμάζανε για το αν θα κοπεί το δάσος, ποια θα είναι η με έναν πολύ φυσικό τρόπο, βέβαια, ναι. Ναι, με έναν πολύ, ίσως και λίγο λογοτεχνικό τρόπο, έτσι μας περνάγανε κάποια μηνύματα. Αυτά τώρα τελευταία έχουν εξαφανιστεί. Βέβαια, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τη φύση. Πολλοί έχουν φύγει, βέβαια, από την Ήπεθρο, ζουν σε μεγάλες πόλεις. Έχουμε και ένα τρόπο ζωής, ο οποίος δεν μας επιτρέπει έτσι να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Με άνετο φυσικό, ωραίο τρόπο, όπως παλιότερα. Οπότε τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Δηλαδή, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει κάποια ευνόητα πράγματα. Ότι, για παράδειγμα, τα δασωμένα βουνά είναι οι υδατοδεξαμενές μας. Έτσι, τα χιόνια που πέφτουν στο δάσος το χειμώνα, εκεί πάνω, σε άλλες περιοχές μακριά από εμάς, είναι αυτά που θα μας δώσουν το νερό για ίδρυση και για άρδευση το καλοκαίρι. Αυτά τα πράγματα ο κόσμος τα αγνοεί, δεν καν τα συνειδητοποιεί. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι, είτε είναι στα αστικά κέντρα, είτε είναι στην Ήπεθρο, ό,τι δουλειά και να κάνει ο άνθρωπος, να ξέρει ότι είναι εξαρτημένος πλήρως από το φυσικό περιβάλλον. Σχετική ικανοποίηση καταγράφηκε στη Λαϊκή της Ορεστιάδας σχετικά με την καταναλωτική κίνηση. Με τους μισθούς και τις συντάξεις να έχουν καταβληθεί, οι καταναλωτές έκαναν αγορές. Ικανοποιημένοι δηλώνουν και οι παραγωγοί που πωλούν ντόπια προϊόντα. Με σχετική ικανοποίηση ολοκλήρωσαν την τελευταία Λαϊκή για το καλοκαίρι έμποροι και παραγωγοί. Μπορεί ο κόσμος να ήταν λιγοστός στη Λαϊκή αγορά της Ορεστιάδας, όμως αγοραστική κίνηση φαίνεται ότι υπήρχε, τουλάχιστον όπως τόνισαν οι περισσότεροι. Καλό τσικαράφο, τελείωσαμε νωρίς. Κάτι έγινε σήμερα. Καλοποιημένοι δηλαδή. Ευχαριστημένοι, δόξα τω Θεώ. Γιατί κάποιοι έχουν παράπονα, δεν είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, δεν είχα και αρκετά. Εγώ αυτά που είχα τα έδωσαν. Είχα καλαμποκάκι γλυκό, έχει πέρασει τώρα. Τελείωσε γρήγορα. Δόξα τω Θεώ, για τέτοιον καιρό μπορούμε. 2 ευρώ το κιλό, κυρία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ωραία Λαϊκή. Έχει αποδειχτεί μάλλον ότι αρχές του μήνα υπάρχουν οι καλές Λαϊκές και μετά λίγο δύσκολα. Κόσμο είχε. Δόξα Θεώ, δόξα Θεώ. Για τέτοιον καιρό λέμε πάντα αυτοί που γύρισαν από διακοπές που φάγανε τα λεφτά τους, πάλι μας θυμήσανε. Παρόλο που είναι οι τελευταίοι που περιμένουμε να γυρίσουν από τις διακοπές, έχει. Η κίνηση δεν πήγε καλά για μένα. Δεν ξέρω για άλλους, αλλά για μένα δεν πήγε καθόλου. Είμαι πρώτη φορά βγήκα τώρα, έπειτα από 3 μήνες που καθόμουν. Και βγήκα σήμερα, αλλά δεν έχει κίνηση. Ναι. Μπορεί να έχει κόσμο, αλλά δεν ψωνίζουν. Έπειτα, πότε θα πάμε στην άλλη πλευρά της Λαϊκής να στρωθούμε εκεί. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, κάτι γίνεται. Με αυτά τα δεδομένα, δυσκολίες, συναγωνισμοί, συνθήκες καιρικές, έχουμε προβλήματα. Όλα ντόπια. Εγώ ναι, όλα δικά μου είναι, δεν αγοράζω. Ό,τι έχει ο μπάνκος είναι δικά μου, ναι. Οι καταναλωτές έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση και στα ντόπια προϊόντα. Να πω καρότα, φλωρίνες. Τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Τα χλάδια είναι από τον πόρο φερών, ντόπια και γλυκά καλά. Όλο μας προτιμάνε, όσο μπορούν μας προτιμάνε. Σήμερα, δεν ήταν καλή σήμερα. Όχι. Το πεπόνι που πουλάς πώς είναι. Γλυκό. Μια χαρά είναι. Κόσμος πήρε. Πήρε. Πώς δεν πήρε. Καλά πήγαμε σήμερα δηλαδή. Δόξα τω Θεώ. Καλά πήγα. Δεύτερη ημέρα η χθεσινή για το 22ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας που συνεχίζεται με μεγάλη προσέλευση του θεατρόφιλου κοινού της περιοχής. Το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ άρχισε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μέγας Αλέξανδρος Νεοχορούδας Δήμου Ωρεοκάστρου. Για το 22ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αριστερνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας μίλησε ο επιχρόνια επίσημα παρουσιαστής του, ο Αλέξης Κοστάλας. Επίσης μίλησε για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει τις δεκαετίες αυτές ο Διόνυσος. Ο κ. Κοστάλας μίλησε για την Ορεστιάδα, λέγοντας τα καλύτερα όπως ο ίδιος τη βιώνει τα χρόνια που έρχεται στην πόλη. Είναι μεγάλη χαρά πάντα να βρίσκεται κανείς στην Ορεστιάδα. Είχα έρθει για πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια με τον Σταύρο Ξαρχάκο για μια συναυλία που είχε δοθεί τότε στον Αλέξανδρο, τον κινηματογράφο.
Έξοτε έρχομαι τα τελευταία 17, κάπου 18 χρόνια, δεν ξέρω κάτι τόσο. Πάντα συμβαίνει να γιορτάζω εδώ την ημέρα της ονομαστικής μου εορτής, όπως απόψε ας πούμε. Και αυτό το οποίο με συγκινεί σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται και σε αυτή την πόλη, είναι ότι μοιάζει κανείς όταν έρχεται εδώ να ξαναβρίσκει την παιδικότητά του. Πρώτα απ' όλα ο Διόνυσος. Μία ομάδα από ανθρώπους που αγαπούν κάτι και το αγαπούν ειλικρινά. Δεν το αγαπούν γιατί τους δίνει μία προβολή, δεν το αγαπούν γιατί τους δίνει χρήματα. Δίνουν χρήματα από την τσέπη τους, δίνουν χρήμα από τον ελεύθερο, από τον ελεύθερο χρόνο τους για να πραγματοποιήσουν τις παραστάσεις που εμείς βλέπουμε. Αγαπούν το θέατρο, αγαπούν την πόλη τους. Όλοι και όλες οι ηθοποιοί, αυτοί που σκηνογράφοι, αυτοί που γράφουν τη μουσική, οι χορογράφοι είναι από την πόλη και όλοι είναι παρόντες σε αυτή την προσπάθεια. Και χαίρομαι γιατί η πόλη τελικά το αγκάλιασε, αγκάλιασε το Διόνυσο και το θεωρήσαν ένα μικρό θησαυρό, μεγάλο θησαυρό μάλλον, δικό της. Και αυτό φαίνεται στις παραστάσεις που γίνονται στο αμφιθέατρο. Κάθε βράδυ έχει κόσμο για το ερασιτεχνικό θέατρο. Πέρα από αυτή, από τον Διόνυσο, όπου πρέπει να πούμε ότι ξεχωρίζουν δύο άνθρωποι, ο Άκης Τσονίδης και ο Νίκος Οπατούνας, αλλά και όλοι οι άλλοι συνεργάτες τους, βάζουν όλον και τον καλύτερο εαυτό τους για να έχουμε ένα αποτέλεσμα άρτιο, ένα αποτέλεσμα που σου δείχνει ότι το θέατρο μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, στην καθημερινότητά σου, στο να ξεπεράσει τα προβλήματά σου και στο να έχεις ελπίδα ότι υπάρχει πάντα κάτι καλύτερο στη ζωή από αυτό που πολλές φορές βιώνουμε. Πέρα από αυτό, στην πόλη, είναι μια πόλη που έχει φως και χαμόγελο. Είναι καινούργια πόλη. Δεν έχει συμπληρώσει καν 100 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Έχει δρόμους φαρδείς, ευθείες, οριζόντιες κάθετες, δεν έχει πολύ ψηλά κτίρια, δεν σε πνίγουν τα κτίρια και περπατάς και βλέπεις πανύψηλους ανθρώπους και όταν εσύ δεν είσαι ψηλός, αισθάνεσαι λίγο πιο κοντός, αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε αυτό. Περπατάς και βλέπεις ανθρώπους χαμογελαστούς, ανθρώπους φιλόξενους. Πας να περάσεις τον δρόμο και τα αυτοκίνητα ο του θαύματος σταματάνε για να περάσεις εσύ, χωρίς να υπάρχει κάποιο σήμα. Και υπάρχει φως και υπάρχει χαμόγελο στην Ορεστιάδα. Πραγματικά, σαν να ξαναβρίσκει κανείς την παιδικότητά του σε αυτή την πόλη. Είναι μια προσπάθεια υπέροχη, μια προσπάθεια συγκινητική. Χαίρομαι που ο Δήμος τη στηρίζει απόλυτα και εύχομαι έτσι να προχωράει και να κάνει αυτό το υπέροχο έργο που κάνει εδώ. Και εμείς είμαστε τυχεροί, και μιλάω και για μένα και για την Κρητική Επιτροπή, που βρισκόμαστε εδώ. Το έργο που παρουσίασε η ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου ο Μέγας Αλέξανδρος Νεοχορούδας Δήμου Ωραιοκάστρου, οι Κυρίες της Αυλής, είναι μια θεατρική διασκευή της ομώνυμης ταινίας, μια ελληνική κωμική αισθηματική ταινία του 1966 σε παραγωγή ρότου της Φίνους Φιλμ, στη σκηνοθεσία Ροντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο που είχε γράψει ο Δημήτρης Γιαννουκάκης βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Αλφρέντ Τζερί, Το Έκτο Πάτωμα. Το έργο τοποθετείται στην Αθήνα της δεκαετίας του 60 σε μια αυλή με πολλά δωμάτια όπου συγκατοικούν πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι. Παρακολουθούμε τις σχέσεις, τα όνειρα, τις χαρές και τις λύπες τους. Δίνεται στο έργο με πολύ χιούμορ ένα κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας μας που έχει πια εκλείψει καθώς σας μεταφέρει πίσω στον χρόνο αρκετές δεκαετίες. Θα πάρω και ένα καμετά, Άλλη. Αλήθεια, τι γίνεται με τον Τάσο? Τίποτα, τα ίδια. Σημασία δεν μου δίνει. Να, η ζωγική δεν είναι σόι. Αν καμιά φορά σκεφτείτε για κανένα ζωγράφο, εδώ είμαστε εμείς. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας θα μας ταξιδέψει στην τοπική κοινότητα Μαρασίων.